Τόσο πολλά συγχαρητήρια στην Ένωση Καβάλας, στη διοίκηση, στον προπονητή, στους παίκτες. Νομίζω ήταν μια δίκαιη νίκη της ομάδας Καβάλας. Ξέραμε ότι δεν έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες. Παρόλα για αυτά, για μας ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ερχόμαστε από μια πολύ άσχημη ήττα, η οποία δεν θέλουμε να είναι καταδικαστική. Ξέραμε ότι θα έχουμε πίεση μεγάλη, ότι είναι καλύτερη ομάδα, καλύτερος προπονητής. Τα είχα πει και πριν το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ως ένα σημείο ή από ένα σημείο και μετά ανταποκριθήκαμε. Παρουσιάσαμε και εμείς κάτι στο παιχνίδι για να χαρεί και ο κόσμος, γιατί είναι τιμητικό για μια ομάδα η οποία είναι στις θέσεις υποβιβασμού κοντά. Να έρχεται και να βλέπει ότι το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο, ότι είναι μπασκετική ατμόσφαιρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που και εμείς ήμασταν αξιοπρεπείς, ήμασταν άντρες δηλαδή στο παιχνίδι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω μια ομάδα επαρχιακή να ανεβαίνει προς την Α1 με κόσμο. Νομίζω το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα της Καβάλας, που πιστεύω είναι το δυνατό της σημείο. Πιστεύω ότι και εμείς προσπαθήσαμε και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε τη Λευκάδα. Και νομίζω, να το πω έτσι περισσότερο για τη δικιά μας ομάδα, ότι η σωτηρία είναι στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ό,τι θέλετε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, για πέρσι έχετε απόλυτο δίκιο. Για φέτος, εγώ είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά. Έχουμε μια ομάδα με ίσως το χαμηλότερο μπάτζετ στην κατηγορία. Παρ' όλα αυτά είναι καλοί παίκτες και αξίζουν να έχουν στην κατηγορία αυτή μέλλον. Και δεν τη θεωρώ κοιλιά. Δεν τη θεωρώ κοιλιά. Πιστεύω ότι είμαστε εκεί που μας αξίζει. Θα μπορούσαμε να έχουμε 1-2 νίκες που χάσαμε στον πόντο, αλλά να έχουμε χάσει και κάποια από τα κερδισμένα. Αυτοί είμαστε φέτος και ο στόχος από την αρχή ήταν η 10η θέση. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες. Λυπάμαι που ο υδρότας τους στο προηγούμενο παιχνίδι με δικά μας λάθη δεν ήρθε η νίκη. Αν είχε έρθει η νίκη θα ήμασταν και πιο άνετα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα σωθούμε.